BMX, 20 παστό ποδηλατοπόλης, 20 trial, 26 trial, 24 trial, downhill και πολλά ακόμα είδη που υπάρχουν στην αγορά. Ενημέρω ένα ερώτηση που δέχομαι στην κυριολεξία κάθε μέρα. Είναι από κόσμο που ζητάει την άποψή μου ως προς το τι είδος ποδηλάτου να αγοράσει. Αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε, αλλά δεν έχω άποψη για όλα τα είδη ποδηλάτου. Το είδος με το οποίο ασχολούμαι εγώ και έχω γνώση πάνω σε αυτό είναι το trial. Και γενικότερα γνωρίζω πράγματα και έχω άποψη για ποδήλατα και περιφερειακά που έχω χρησιμοποιήσει. Θα έλεγα ότι όντως έχω μια αλφα εμπειρία πάνω στα ποδήλατα, στην οποία φαντάζομαι ότι βασίζεστε και με ρωτάτε ό,τι με ρωτάτε. Αλλά υπάρχουν γενικά ερωτήσεις για συγκεκριμένα είδη ποδηλάτου και μοντέλα ποδηλάτου που ισχύει ακριβώς το ίδιο. Εάν δεν το έχω χρησιμοποιήσει, δεν έχει πέσει στα χέρια μου, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για ευνόητους λόγους. Και εάν το είδος που με ρωτάτε δεν είναι trial, δεν μπορώ να σε βοηθήσω ιδιαίτερα. Σχετικά με εσένα που με ρωτάς γενικά για τα ποδήλατα της Ideal, επίσης δεν έχει περάσει κάποια ποδήλατα της Ideal ποτέ από τα χέρια μου. Ωστόσο, επειδή για 9 μήνες περίπου δούλευα στο εργοστάσιο του Μανιατόπουλου εδώ στην Πάτρα, όπου συναρμολογούσα κάθε μέρα όλα τα μοντέλα αυτής της εταιρείας, νομίζω ότι μπορώ να σου πω με βεβαιότητα πως ακριβότερο ίσον καλύτερο. Από εκεί και πέρα είναι το τι χρήση θέλεις εσύ να κάνεις. Εάν θέλεις να κάνεις δώρο ένα Ideal ποδήλατο στην ανιψιά σου που τώρα ήρθε στα 6 για να κάνεις πρώτες βόλτες, ok. Αλλά νομίζω ότι θα σου έρθει λίγο πιο οικονομικά ένα από τα Practiker. Από την άλλη, εάν θέλεις να πηγαίνεις βουνό, να κάνεις άλματα και γενικότερα να δίνεις πόνο, η Ideal σου παρέχει κάποια entry level ποδήλατα από 300 μέχρι 450 ευρώ περίπου, με τα βάνη το Race Pro, Hardtail απανθρακόνημα και Fox εμπρός στην ανάρτηση, στα 1400 περίπου ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Με τέτοια χρήματα όμως πιστεύω πως θα μπορούσε να βρει κάτι πολύ καλύτερο και πιο ποιοτικό σε μεταχειρισμένο. Αυτό που θέλω να έχετε στο μυαλό σας όταν πάτε να αγοράσετε ένα ποδήλατο είναι πως όλα τα ποδήλατα είναι καλά και θα κάνουν τη δουλειά για την οποία προορίζονται, μέχρι να τα φτάσει στα όρια τους. Κάπως έτσι έγινε και με το Giant Boulder που είχα κάποτε, ποδήλατο πόλης, το πρώτο ποδήλατο με το οποίο ξεκίνησα να κάνω σούζες, και επειδή το έφτασα στα όρια του και από ό,τι φαίνεται το ξεπέρασα, ενώ πήγαινα στον δρόμο, απλά μου κόπηκε. Για εσένα που με ρωτάς για το Giant, είναι πολύ καλά ποδήλατα, το κάθε μοντέλο για τη χρήση του. Εάν πάτε σε ένα κατάστημα με μέρη τα ποδήλατα, θα σας πει ότι η Merida είναι η καλύτερη εταιρεία. Εάν πάτε σε ένα ποδηλατάτικο με Cube ποδήλατα, θα σας πει ότι αυτή είναι η καλύτερη εταιρεία. Και πάει λέγοντας. Όταν σκοπεύετε να πάτε να αγοράσετε ένα ποδήλατο, η μάρκα πρέπει να είναι το τελευταίο που σας ενδιαφέρει. Τα δύο βασικά κριτήρια που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας είναι το τι είδος θέλετε να κάνετε, τι ακριβώς χρήση θα κάνετε και φυσικά πόσα χρήματα διαθέτετε. Μία παρένθεση σε αυτό, το ποδήλατο δεν θα γίνει ποτέ μηχανάκι. Και αυτό το λέω επειδή συνήθως όταν κουβεντιάζω με κάποιον που θέλει να πάρει ένα ποδήλατο και ρωτά την άποψή μου, του λέω ότι ένα ποδήλατο μπορεί να φτάσει και 1000 ευρώ και μου λέει 1000 ευρώ, τι είναι αυτό, με αυτά τα χρήματα παίρνω μηχανάκι. Ναι, ωραία, πάρε μηχανάκι. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να πάρει ποδήλατο. Κάτι που δεν έχει καταλάβει περισσότερος κόσμος είναι πως όταν αγοράζεις ένα ποδήλατο, δεν το κάνεις απλά και μόνο για να μετακινήσει. Ο βασικότερος λόγος που μπαίνεις στη διαδικασία αγοράς ενός ποδηλάτου είναι και για τη γυμναστική που σου προσφέρει και το συνδυάζεις αυτό και με τη μετακίνηση από σημείο Α στο σημείο Β. Από εκεί και πέρα, διαφορετικό ποδηλάτο θα πάρεις για μέσα στην πόλη, άλλο είδος θα πάρεις για το βουνό, άλλο για άλματα, άλλο για να αναπτύσσεις ταχύτητα, άλλο για να διανύεις μεγάλες αποστάσεις και πάει λέγοντας. Εάν θέλεις ένα ποδηλάτο που εν μέρει να τα κάνει όλα, το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται να το βρεις με 200 ή 300 ευρώ. Θα πρέπει να είσαι διατεθειμένος από τη στιγμή που τα θέλεις όλα να πληρώσεις και το αντίστοιχο ποσό. Ωστόσο, εάν θέλετε κάτι αρκετά καλό και ταυτόχρονα είναι και οικονομικό, πάντα θα υπάρχει λύση του μεταχειρισμένου. Όπου υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες στο Facebook, αν ψάξετε λίγο, ενώ αρκετά καλές ευκαιρίες υπάρχουν και στο cartel.gr και στο downhill.gr. Τώρα, όσον αφορά το να φτιάξεις ένα ποδήλατο κομμάτι-κομμάτι, κατά ένα μεγάλο ποσοστό ίσως να σου έρθει πιο οικονομικό να το αγοράσεις έτοιμο. Αλλά εάν έχεις το πλαίσιο και θέλεις να το ντύσεις με περιφερειακά της αρεσκίας σου, όπως κάνω εγώ στο Fireball και κάνω τώρα στο STP, απαιτούνται σίγουρα πέρα από τα χρήματα, που είναι το λιγότερο, χρειάζεσαι χρόνο, γνώσεις, όρεξη, πάθος, ενώ πρέπει να διαθέτεις σίγουρα τεράστια αποθέματα υπομονής. Διαφορετικά, εάν σου λείπει κάτι από αυτά, οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα το φέρεις εις πέρας. Εάν όμως θα διαθέτεις όλα αυτά και πεις ναι, εγώ θέλω να φτιάξω το ποδήλατό μου κομμάτι-κομμάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα που διαθέτουν τεράστια ποικιλία περιφερειακών, όπως είναι το chainreaction.com και το tartybikes.co.uk από που παραγγέλνω εγώ, καθώς και τα trialsaddict.com, trends.com, bike24.com, highbike.com και σίγουρα πάρα πολλά άλλα που αυτή τη στιγμή εγώ δεν γνωρίζω. Σχετικά με το tartybikes, με ρωτάς εσύ εάν αυτή την περίοδο στέλνει παντού, εάν κάνεις τον κόπο να μπεις στην αρχική σελίδα, στο πάνω μέρος γράφει αναλυτικά το τι ισχύει και αυτό ανανεώνεται τακτικά. Για την ώρα δεν υπάρχει κανένας από τους περιορισμούς από ό,τι λέει. Επίσης, αρκετοί με ρωτάτε εάν υπάρχει κάποιο φυσικό κατάστημα στην Ελλάδα από όπου θα μπορούσατε να προμηθευτείτε περιφερειακά κλπ. Για ποδήλατο. Και πραγματικά, εάν υπήρχε ένα ποδηλατάδικο που θα με χορηγούσε και θα τους έστελνα όλους εκεί, θα είχε εμπλουτίσει, μιλάμε.
Σε κάθε περίπτωση στην Πάντρα υπάρχουν δύο καταστήματα με τα οποία κατά κάποιο τρόπο συνεργάζομαι. Όπου φυσικά το ένα είναι ο Μανιατόπουλος και το άλλο είναι το κατάστημα το ποδήλατο. Ενώ στην Αθήνα υπάρχουν δύο ποδήλατα στα οποία πηγαίνω, όπου το ένα το έχω αναφέρει πάμπολες πολλές φορές σε προηγούμενα βίντεο και είναι το Federic Bikes στους Αμπελόκηπους, όπου είναι και ο μοναδικός αγωγέας χώπου περιφερειακών στην Ελλάδα. Ενώ το δεύτερο είναι στην Αγία Μαρίνα στο Εγάλεο και το ανακάλυψα πρόσφατα και λέγεται Bike City. Και κατόπιν όλων αυτών, πριν την αγορά ενός ποδηλάτου, σκεφτείτε πάρα πολύ καλά τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με αυτό και φυσικά πόσα χρήματα είστε διαθεμένοι να δώσετε. Εάν τα έχετε ξεκαθαρίσει αυτά στο μυαλό σας, θα είναι πολύ πιο εύκολο να βρείτε το ιδανικότερο ποδήλατο για εσάς. Ελπίζω πραγματικά όλα όσα είπα σε αυτό το βίντεο να σας φάνηκαν κάπως χρήσιμα και να σας βοηθήσουν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.